Σήμερα είναι συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό. Πείτε μας δύο πράγματα. Κοιτάξτε, επιτέλους σήμερα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός επί διαψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει από τον προηγούμενο χρόνο. Ήταν αυτό που ζητήσαμε στην ουσία και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και προφορικά, αλλά και με έγγραφο, το οποίο είναι περίπου από τον τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Νομίζω ότι επιτέλους θα αρχίσει να θα ξεκλειδώσει ο Δήμος, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Διότι χωρίς προϋπολογισμό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το καταφέραμε λοιπόν και από εκεί και πέρα προχωράμε το επόμενο διάστημα να πάει στην, να εγκριθεί. Σε 2-3 μέρες λοιπόν μετά την ψήφιση του θα είναι έτοιμο και θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε κανονικά με τους σωστούς ρυθμούς. Ναι, για τις απόκρισεις. Οπότε με αυτή τη λογική του προϋπολογισμού έτσι και οι απόκρισεις θα μπορέσουν να γίνουν. Βέβαια όχι όπως το θέλαμε γιατί δεν υπήρχε ο χρόνος, αλλά θα γίνουν κανονικά. Ποια θα είναι η διαφοροποίηση? Κοιτάξτε, θα γίνουν οι αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, θα γίνουν μετά το δεκαήμερο περίπου. Άρα λοιπόν θα δούμε τις διαφοροποίησεις τότε σύμφωνα με τις ανάγκες. Είστε ο συγγητής για τον προϋπολογισμό. Καλησπέρα σε όλους. Επιτέλους έχουμε τον προϋπολογισμό του 2024. Έρχεται να συζητηθεί σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένας προϋπολογισμός με ιδιαιτερότητες, δεδομένου ότι έχουμε τις συγχωνεύσεις των νομικών προσωπών του Δήμου. Άρα περιλαμβάνει και ό,τι τυχόν υποχρεώσεις και απαιτήσεις προέρχονται και από αυτά τα νομικά πρόσωπα. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω την Οικονομική Υπηρεσία και τον προστάμενο της Υπηρεσίας, τον κ. Χρήστο Καραλιώτα, για την προσπάθεια που έχει κάνει να μας βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε σήμερα να καταθέσουμε τον προϋπολογισμό του 2024, ο οποίος μας λύνει και πολλά χέρια όσον αφορά και μας λύνει τα χέρια όσον αφορά να αντιμετωπίσουμε διάφορα θέματα προκειμένου στο Δήμο Κοζάνης με συγκεκριμένες πληρωμές.